Είχαμε σήμερα ανακοινώσεις που έχουν ως στόχο την πρόωρη διάγνωση παιδιών με αυτισμό και βέβαια τη στήριξη των συγκεκριμένων παιδιών που όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα τους, από ποια θέση και αν έχουμε. Να μιλήσουμε λίγο με την Ειρήνη Κλάδου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό στο Ρέθυμνο. Κυρία Κλάδου, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Είχαμε σήμερα σχετικές ανακοινώσεις από την αρμόδια Υφυπουργό, η οποία βρέθηκε στην Κρήτη. Ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με την δημιουργία ενός κέντρου αυτισμού στην περιφέρεια Κρήτης. Μία δομή, κυρία Κλάδου, που έλειπε από το νησί. Ακριβώς. Τέτοιες δομές λείπουν συνολικά από την Ελλάδα και βεβαίως λείπει από το νησί μία δομή που μπορεί να παρακολουθήσει ένα άτομο με αυτισμό από την ώρα της διάγνωσης και ελπίζουμε να το παρακολουθήσει μαζί με τους γονείς και να υποστηρίξει την οικογένεια και το παιδί και σε όλο του το σχολικό πλαίσιο, αλλά μέχρι και την ενήλικη ζωή του. Γιατί έτσι έχουμε φανταστεί και έχουμε δει στο εξωτερικό να συμβαίνει στα κέντρα αυτισμού. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δημόσιο πλαίσιο που μπορεί να υποστηρίζει αυτή την αλματοδός αυξανόμενη αναπηρία. Αν μπορώ να σας πω, από το 1990 που οι γεννήσεις των ατόμων στο φάσμα των αυτιστικών διαταραχών ήταν 1 στις 150... πλέον μιλάμε για 1 στις 54 γεννήσεις παιδιών. Κυρία Κλάδου, αυτή η δομή λοιπόν έλειπε από την περιφέρεια Κρήτης. Πώς διαχειρίζονταν οι αρχές, εσείς οι ίδιοι, οι υπεύθυνοι, τα περιστατικά με αυτά τα παιδιά? Λοιπόν, τα περιστατικά ούτως ή άλλως τα διαχειρίζονται δυστυχώς στην Ελλάδα οι γονείς. Δυστυχώς, η λέξη κλειδί, βέβαια. Ναι. Οι γονείς, ψάχνοντας από τη μέρα της διάγνωσης, γονείς πανικόβλητοι και φοβισμένοι, με πάρα πολύ άγχος, έχοντας να περάσουν έναν μικρό ή μεγάλο γολγοθά μέχρι να φτάσουν στο σημείο της Ανάστασης, ναι, και να δούνε τι συμβαίνει με το παιδί τους, μέχρι να το αποδεχτούν οι ίδιοι. Ένας γολγοθάς που ακολουθεί το παιδί και το γονέα μέχρι να βρει το κατάλληλο προσωπικό, τους κατάλληλους εξειδικευμένους γιατρούς, όπως παιδοψυχίατρο, έναν αναπτυξιολόγο, προχωρώντας να βρει τους κατάλληλους θεραπευτές και να αρχίσει πρώιμα την παρέμβαση στο παιδί, μια και στον αυτισμό είναι πολύ πολύ σημαντική η πρώιμη παρέμβαση. Μπορεί να γίνει διάγνωση ακόμα και στο πρώτο έτος της ηλικίας του ατόμου με αυτισμό και προχωρώντας το παιδί από τα 1,5 έτος και μετά μπορεί να αρχίσει ένα κομμάτι πρώιμης παρέμβασης που να συνεχιστεί μέχρι τη στιγμή που θα μπορέσει να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο πολύ καλύτερα και με καλύτερες προοπτικές. Μάλιστα. Και αυξανόμενες δεξιότητες. Οι σχετικές ανακοινώσεις λοιπόν σήμερα από την αρμόδια Υφυπουργό, χρονοδιάγραμμα υπάρχει, με να δούμε αν θα τηρηθεί. Ελπίζουμε να τηρηθεί και ελπίζουμε να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα στον αυτισμό, γιατί όπως σας λέω, όπως λέμε όλοι, είναι η αναπηρία, η αλματοδός αυξανόμενη και επίσης μια αόρατη αναπηρία. Ένα άτομο με αυτισμό δεν φαίνεται ούτε προγενετικά με αμνιοπαρακεντήσεις, αλλά επίσης δύσκολα διαγνώσκεται και το Μάλιστα. πρώτο έτος της ζωής και πρέπει να ακολουθήσεις συγκεκριμένες τακτικές και πολιτικές. Είναι πολύ σημαντικό και ελπίζουμε να ευοδώσει. Κυρία Κλάδου, πόσα παιδιά με αυτισμό έχουμε στην περιφέρεια Κρήτης? Δεν μπορώ να έχω σαφή εικόνα. Γνωρίζουμε ότι στο Ρέθυμνο εμάς τουλάχιστον τα μέλη μας είναι γύρω στα 200 μέλη και θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα γιατί είναι και τα άτομα τα ενήλικα και επίσης οι αδιάγνωστοι άνθρωποι με αυτισμό, μια και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που ακόμα και στην ενήλικη ζωή τους έχουν αρκετές διορυθμίες και κάποια στιγμή είτε με τη γέννα ενός παιδιού που είναι στο φάσμα του αυτισμού, του παιδιού τους, συνειδητοποιούν και παίρνουν διάγνωση και ήδη για αυτισμό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Κυρία Κλάδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Όμορφα και θετικά τα σημερινά νέα προς την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.